προδιαγραφόμενο από αποτέλεσμα είναι σαφής η ήττα για την κυβέρνηση και στις περιφέρειες και στους Δήμους, καθώς δημιουργείται η εικόνα ότι αλλάζει ο αυτοδιοικητικός χάρτης. Πιστεύουν ότι το επόμενο δεύτερο βήμα για την ανατροπή θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου εκτιμούν ότι ο κόσμος που θα στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι περισσότερους από αυτούς που στήριξαν τα αυτοδιοικητικά σχήματα που στήριξε πολιτικά η Κουμουνδούρου. Χρήστο, μια ερώτηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπες περιφέρειες, στο πληθυντικό, έχουν εικόνα και από τις περιφέρειες εκτός Αττικής? Δεν ξέρω, ο κ. Βούτσης ξέρει κάτι, υπάρχει εικόνα τι σημαίνει εκτός Αττικής? Γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο την Αττική. Δεν έχουμε εκτιμήσεις. Έχουμε τις οποίες θα δούμε αν θα επαληθευτούν. Ωραία. Ωραία. Okay. Για ολοκλήρωση, Χρήστο. Βεβαίως μένει να δουν το ακριβές ποσοστό της αποχής. Εκτιμούν όμως ότι την ερχόμενη Κυριακή, με δεδομένο ότι η ψήφος θα λάβει πολιτικό χαρακτήρα, η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη. Mm-hmm. Ωραία, τώρα έρχεται και κουμπώνει, κύριε Βορύδη. Έχετε και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για πέστε.